Ταξίδι στο παρελθόν έκαναν όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση διάλεξη με τίτλο «Στην αρχή» που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τον ομιλητή της βραδιάς, κύριο Ιωσήφ Παπαδάκη, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που εξηγούν μέχρι ένα βαθμό την εξέλιξη του σύμπαντος. Υπάρχουν στοιχεία για το πώς εξελίχθηκε το σύμπαν, για το οποίο είμαστε σίγουροι, δεν είναι εικασίες. Είναι, αν το θέλετε, μια πραγματικότητα όσο πραγματικότητα μπορεί να είναι μια επιστημονική παρατήρηση. Αυτός θα είναι ο σκοπός μου, δηλαδή να σας πω πώς εξελίχθηκε το σύμπαν, αν όχι από την αρχή-αρχή, από τη στιγμή μηδέν, έως σήμερα. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το σύμπαν, όπως το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε από το μηδέν, ενώ το τέλος του παραμένει άγνωστο. Πρέπει να ξεκίνησε κάποια στιγμή. Υπάρχουν και ο ουρανός που κοιτάτε το βράδυ και είναι μαύρος. Έτσι, ωραία. Αυτό κάτι σας λέει. Και αυτό που σας λέει είναι ότι το σύμπαν ξεκίνησε κάποια στιγμή. Μια απλή παρατήρηση το βράδυ όταν κοιτάτε πάνω στον ουρανό, αυτό σας φωνάζει. Δεν είμαι εδώ για πάντα. Καταλάβατε. Το σύμπαν έτσι όπως το ξέρουμε. Τώρα, το αν θα έχει κάποιο τέλος και ποιο θα είναι το τέλος του είναι ένα ανοιχτό ερώτημα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Παπαδάκης τόνισε ότι αν το σύμπαν συνεχίζει να διαστέλλεται στους σημερινούς ρυθμούς, τότε το μέλλον του προβλέπεται να μοιάζει με την αρχή του. Αυτή τη στιγμή το σύμπαν όχι απλά διαστέλλεται, φαίνεται να διαστέλλεται με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Αν αυτό συνεχιστεί, το μέλλον είναι λίγο απαισιόδοξο με την άποψη ότι οδεύουμε προς το απόλυτο μηδέν. Οδεύουμε σε ένα σύμπαν το οποίο θα είναι νεκρό από οποιαδήποτε κίνηση, από οτιδήποτε.